Κοιτάξτε, άνθρακες ο θησαυρός. Γιατί επί της ουσίας αυτά τα επιδόματα δεν αποτελούν ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων. Είναι ένα πολύ μικρό μέρος των τεράστιων απολύων που είχε ο λαός συνολικά. Και από αυτή την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο θα είναι δύσκολο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο, όταν προσπαθούν να καλλιεργήσουν στα λαϊκά στρώματα την αντίληψη ότι θα πρέπει να παγώσετε το χειμώνα, η Γερμανία. Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός το είπε, Γαλλία. Παραδέχτηκε ότι βεβαίως, θα είναι δύσκολο. Βεβαίως, αυτό, τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει, ότι θέλουμε να συμπιέσουμε τις απαιτήσεις του κόσμου τον 21ο αιώνα, οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν θέρμανση, να μην έχουν φως στα σπίτια και στις γειτονιές τους. Αυτή είναι η λογική του εκφυλισμού του συστήματος, το οποίο θυσιάζει στην κυριολεξία τις ανάγκες των λαών για να κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, τα μέτρα αυτά δεν απαντούν στις αιτίες. Αντίθετα, οξύνουν ακόμη περισσότερο τις αιτίες της ενεργειακής φτώχειας, που είναι η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας και η πράσινη μετάβαση, στην οποία από αυτή πολιτική έχουν βάλει το χεράκι τους όλες οι κυβερνήσεις, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και εντάξει, η Νέα Δημοκρατία. Ένας πόλεμος όμως μεσολάβησε. Και ο πόλεμος βεβαίως τι είναι, είναι αποτέλεσμα των ανταγωνισμών συμφερόντων. Και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο. Και γιατί αποτελεί το μακρύ χέρι και το ορμητήριο των Αμερικανοατολικών στην περιοχή, και αυτό βάλαν την υπογραφή τους όλες οι κυβερνήσεις, να μετατραπεί η χώρα μας σε ένα ορμητήριο των Αμερικανοατολικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών και ο λαός να πληρώσει ακριβώς τα σπασμένα αυτά. Με την ακριβή ενέργεια, με το τεράστιο κυνήγι των εξοπλισμών που δεν θωρακίζουν την άμυνα της χώρας και ταυτόχρονα, με τον κίνδυνο για τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, είναι φανερό ότι όχι μόνο στις αιτίες δεν απαντά, αλλά ούτε και στους υπεύθυνους. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι απλά και μόνο το ζήτημα της ακρίβειας, είναι και ταυτόχρονα μια αγορά εργασίας που συνδιαμόρφωσαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τους μνημονιακούς νόμους. Αυτή η εργασιακή ζούγκλα που έχει φτάσει στον κατώτερο μισθό να είναι χαμηλότερος από το 2009 και ο μέσος μισθός στα 800 ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας έτσι όπως διαμόρφωσαν τα κόμματα αυτά, ο κατώτερος μισθός να καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση από τον νόμο Αχτσιόγλου-Βρούτσι και όχι από την πάλη των εργαζόμενων, και βεβαίως να μπαίνουν εμπόδια στα συνδικαλιστικά και απεργιακά δικαιώματα που συνδιαμόρφωσαν τα κόμματα αυτά. Ορίστε. Θα τα στηρίξετε αυτά τα μέτρα. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι αντίθετο προς αυτή τη διαδικασία. Γιατί πληρώνει ο ίδιος ο λαός. Ο ίδιος ο λαός με την υπερφορολόγηση που του έχουν βάλει πληρώνει ακριβώς τα μέτρα ανακούφισης των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Τώρα. Και ταυτόχρονα στο απειρόβλητο μένουν τα συμφέροντα και η δράση των πολιεθνικών. Ναι. Έχουν δοκιμαστεί και στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το ίδιο κυβερνήσεις. Και κεντροαριστερές και προοδευτικές και για πρώτη φορά αριστερά. Τι εφαρμόσανε, μια σκληρή βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί είναι δεσμευμένες στον ευρωπαϊκό, στον ευρωενωσιακό μονόδρομο, στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ όλα αυτά τα κόμματα. Έτσι λοιπόν οι επίδοξοι σωτήρες μας έχουν τελειώσει. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και η λογική του μικρότερου κακού οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Έτσι λοιπόν αδύναμη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, για να μην μπορεί να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική, ισχυρό το λαϊκό κίνημα να περάσει ο λαός στη λαϊκή αντεπίθεση με ισχυρό το ΚΚΕ.